δύσκολο και πολύ κρύο το Σαββατοκυριακό που πέρασε, κυρίες και κύριοι, για τους καταναλωτές της τηλεθέρμανσης. Για μια φορά ακόμα η ΔΕΗ έκανε την έκπληξη, δεν λειτουργήσε η μονάδα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και έτσι πάγωσαν τα νοικοκυριά. Ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Από χθες το απόγευμα είχαμε θερμική ενέργεια, ωστόσο δεν λείπουν και τα προβλήματα. Θα πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς προέκυψε το πρόβλημα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Τηλεθέρμανσης, τον κύριο Κώστα Κιτίδη, για να έχουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί πολλά ακούσαμε, πολλά διαβάσαμε το τελευταίο 24ωρο, δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι δεν ισχύει. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Από το Σάββατο είχαμε ενημέρωση ότι μια μονάδα που βγήκε έξω, η τέταρτη μονάδα που μας τροφοδοτεί η θερμική ενέργεια, είχε πρόβλημα και θα γινόταν το καλύτερο δυνατό από τη μεριά των τεχνικών της ΔΕΗ, από τη διεύθυνσή τους, για να μπει η μονάδα. Και ενώ περιμέναμε να μπει η μονάδα και αυτή μέσα, ξαφνικά είχαμε ενημέρωση ότι και η μία μονάδα που θα μπορούσε να μας τροφοδοτήσει η πέντε, και αυτή είχε αδυναμία, τεχνικά τα ζητήματα δικά των ανθρώπων της ΔΕΗ. Εμείς να τους ευχαριστήσουμε γιατί πραγματικά καταβάλουν η τεχνική της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο, η διεύθυνση και η τεχνική καταβάλουν υπεράθλιπες προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τις όποιες βλάβες. Αυτό διαχρονικά δεν είναι μόνο σε αυτήν τη βλάβη και γι' αυτό επαναλαμβάνω, τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία, θα έλεγα, που και το ενδιαφέρον που δείχνουν για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Αυτό, κύριε όμως, Κιτίδη, ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτό η βλάβη στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου? Είναι θέμα της ΔΕΗ, κυρία Μαρκοπούλου, εγώ δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Σίγουρα δεν ήταν να βγει μονάδα έξω λόγω των επιταγών της ενεργειακής πολιτικής. Ήταν ακριβώς τεχνικό ζήτημα και προέκυψε απρόοπτα. Και έτσι δεν είχαμε δυνατότητα να παρέχουμε θερμική ενέργεια στην πόλη, μιας και όπως γνωρίζουμε οι λέβητες που έχουμε είναι για να βοηθούν συμπληρωματικά στην παροχή που έχουμε από τη ΔΕΗ, για να ενισχύουμε το δίκτυο, να μπορούμε να έχουμε την σωστή παροχή θερμικής ενέργειας. Κύριε Κιτίδη, αυτός ο εφεδρικός λέβητας δεν θα μπορούσε να ζεστάνει ελάχιστα την πόλη? Όχι, κυρία Μαρκοπούλου, είναι πολύ μικρή η δυνατότητά του. Είναι 4 λέβητες, οι οποίοι δεν φτάνουμε τις 30 θερμικές μεγαβατόρες που είναι η παραγωγή. Γιατί λογαριάστε, όταν από τη ΔΕΗ παίρνουμε 60 και 65 από μία μονάδα, όπως είναι η μονάδα 5, και εμείς συμπληρώνουμε με άλλα 30 μεγαβάτ, τότε φτάνουμε στα 100 μεγαβάτ, που είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό φορτίο για να παρέχει για την πόλη. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση από μόνο το σύστημα των λεβίτων της ΔΕΙΑΚ δεν μπορεί να το κρατήσει. Παράγουμε την απαραίτητη αυτή θερμική ενέργεια. Που σημαίνει, κύριε Κιτίδη, η όποια βλάβη στους ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου που τροφοδοτούν την τηλεθέρμανση θα έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά είναι καθαρά θέμα ΔΕΗ. Ναι, γι' αυτό και μετά που μπήκε η μονάδα 5 στην παροχή, μαζί με το συμπλήρωμα που κάνουμε εμείς με τους λέβητες, που ακούγεται πολύ απλό αλλά είναι δυσβάσταχτο οικονομικό, γιατί ξεπερνάμε τις 60 με 65.000 ευρώ το 24ωρο για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τη θερμική ενέργεια που απαιτείται. Κύριε Κιτίδη, καταναλωτές ξέρετε τι λένε. Γιατί να μην τα πληρώσει η ΔΕΗ? Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης και στη μεταλιγνίτη εποχή. Τόσα χρήματα υπάρχουν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Γιατί να κληθούμε εμείς και πάλι να πληρώσουμε το κόστος κάποιων που δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε, προκειμένου η επόμενη μέρα να είναι ομαλή? Εδώ και 2 χρόνια, κυρία Μαρκοπούλου, παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Εμείς αποτιμήσαμε περίπου τα 2 εκατομμύρια το 2020 που αναγκαστήκαμε να κάψουμε πετρέλαιο. Τα αποτιμήσαμε με αποδείξεις και με παραστατικά και με τους χρόνους λειτουργίας των Λεβίτων. Κάναμε το διαβάσαμε στη ΔΕΗ
και ζητάμε βέβαια να την, τον συμψηφισμό αυτού του οικονομικού μεγέθους με τις όποιες οικονομικές υποχρεώσεις έχουμε απέναντι στη ΔΕΗ. Αλλά αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, καταλαβαίνετε. Και παράλληλα, κάνουμε και τις κρούσεις μέσω πολιτικής λύσης να μπορέσουμε να έχουμε κάποια οικονομική ενίσχυση από όλα αυτά τα ταμεία που λέτε, από το Πράσινο Ταμείο, από το Ταμείο του ΣΔΑΜ και όλα αυτά, από που να είναι μας, δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα του Ταμείου. Καθόλου, χρήματα μόνο να έρθουν. Μας ενδιαφέρει ακριβώς να μπορούμε να έχουμε αυτήν την οικονομική δυνατότητα να συμπληρώνουμε τα θερμικά φορτία που απαιτούνται, επειδή αυτά τα τερτύπια, θα πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, που δημιουργούνται από τις πραγματικές ή όχι ανάγκες της ΔΕΗ για να λειτουργήσει, να λειτουργήσει πλήρως το σύστημα παροχής, εμείς αυτά τα διεκδικούμε, επαναλαμβάνω, αλλά δεν τα μετακυλήσαμε στους καταναλωτές. Τα προηγούμενα χρόνια είχε τη δυνατότητα η επιχείρηση να τα απορροφήσει. Σήμερα, με τα καινούργια δεδομένα της ενεργειακής πολιτικής, και είπαμε κι άλλες φορές, όταν πληρώνεις πάνω από 1 εκατομμύριο το μήνα σε ενέργεια στη ΔΕΗ, που αυτό δεν έφτανε τα 500 χιλιάρικα ποτέ, και την περίοδο του χειμώνα που έχουμε και την τηλεθέρμανση και την ίδρυυση και την αποχέτευση, δεν ξεπερνούσαμε τα 500 χιλιάρικα σε λογαριασμούς. Τώρα είναι πάνω από 1,050. Καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα δεν μπορεί να τα αντέξει η επιχείρηση, αν δεν υπάρξουν και άλλες λύσεις, τις οποίες, επαναλαμβάνω, καθημερινά προσπαθούμε να επικαιροποιούμε και να ζητάμε την βοήθεια. Πάντως ακούγονται πλέον πολλές φωνές, κύριε Κιτίδη, κατά της ΔΕΗ. Μιλάμε πλέον για μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση που θα κοιτάξει τα συμφέροντά της. Ωστόσο και οι καταναλωτές θα κοιτάξουν τα δικά τους συμφέροντα, θα κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και έτσι πολλοί είναι αυτοί που δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη, γιατί ξεπάγιασαν τόσο Σαββατοκύριακο όπως και σε άλλες περιπτώσεις, την ώρα που δεν υπήρξε, αν θέλετε, η έγκαιρη ενημέρωση από τη ΔΕΗ. Και όταν έχουμε πάντα μια εφεδρική μονάδα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν και οι δύο μονάδες βγαίνουν εκτός, ξέρετε, υπάρχει και η περιέργεια, να μην το πω ερωτηματικά, πώς αυτό και γιατί δεν θερμάθηκε ο κόσμος. Κυρία Μαρκοπούλου, η πάγια διαδικασία στην τροφοδοσία της θερμικής ενέργειας γίνεται από δύο μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Από την 3-4 ή την 3-5 ή την 4-5. Και ένα, οι δύο εκτός. Δύο μονάδες. Μία μονάδα δεν μπορεί να κρατήσει επαρκώς το σύστημα. Αλλά δεν ήταν κάποια... Η τρία μονάδα είναι για συντήρηση προγραμματισμένη με κάποια προβλήματα. Η ΔΕΗ γνωρίζει. Η αποκατάσταση της θα καθυστερήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα. Αλλά ήταν σε λειτουργία η 4 και η 5 για να μας τροφοδοτεί. Και ενώ βγήκε το πρόβλημα στην 4 και περιμέναμε την αποκατάστασή του το συντομότερο δυνατό, όπως είχαμε την ενημέρωση, βγήκε απότομα και η 5 στην 5 πρόβλημα, και έτσι λοιπόν είχαμε παντελή έλλειψη θερμικής ενέργειας. Ωστόσο, κάποια σενάρια πιθανόν είναι και κακοπροαίρετα σχόλια. Εγώ ωστόσο οφείλω να σας τα μεταφέρω. Λένε ότι έκλεισαν οι στρόφιγγες λειτουργίες των μονάδων για να αγοράσουμε ρεύμα φθηνότερο από γειτονικές χώρες. Σενάρια. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα σενάρια, γιατί εμείς αυτό που απαιτούμε από τη ΔΕΗ είναι να τηρείται η συμφωνία παροχής θερμικής ενέργειας. Αυτό είναι που ενδιαφέρει την επιχείρηση, για να είναι και απέναντι στους καταναλωτές εντάξει με τις δυνατότητες που πρέπει. Και επαναλαμβάνω, επειδή δεν βοηθάει πολλές φορές η λειτουργία των δύο μονάδων μαζί, δεν βοηθούν, μία μονάδα μας δίνει πολλές φορές θερμική ενέργεια. Το ζήσαμε και το προηγούμενο διάστημα μέσα στο Γενάρη, γιατί η 5 μονάδα δεν ήταν έτοιμη. Εμείς αναγκαστήκαμε να ξεπεράσουμε πάλι το 1,5 εκατομμύριο πετρέλαιο για να μπορούμε να λειτουργούμε υποφερτά, επαναλαμβάνω, γιατί ήταν πολλές μέρες που υπήρχαν αρρυθμίες στην παροχή της πόλης, της θερμικής ενέργειας, γιατί ακριβώς το φορτίο δεν έφτανε. Και επειδή είχαμε και κρύο εκείνο τον καιρό, οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες και
καταλαβαίνουμε την αγωνία και του καθενός από εμάς που ανάβει το καλοριφέρ και βλέπει ότι δεν λειτουργεί καλά η θέρμασή του. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ό,τι εξαρτάται από εμάς γίνεται στον υπέρτατο βαθμό. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε θερμικό φορτίο από τη μεριά της ΔΕΗ, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης. Η τηλεθέρμανση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κητή, θα είναι το θέμα των επόμενων ετών. Αρχίζει γενομένης από την νέα περίοδο. Καθώς βλέπουμε τι γίνεται με τη ΔΕΗ, πρέπει να δοθεί μια λύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κητή. Να πω μόνο, κυρία Μαρκοβούλα, με επιτρέψετε. Παρακαλώ, ναι, ναι. Ότι αυτή η ενδιάμεση χρονική περίοδος μέχρι να φτάσουμε στο 23 με 24 στο νέο μοντέλο όπου θα συνδεθούμε με την καινούρια δυνατότητα που θα έχουμε από τον ΑΕΣ Καρδιάς, αυτό το μεσοδιάστημα ευχόμαστε να μην δημιουργεί πολλά προβλήματα έτσι ώστε να είναι αδύνατη η παροχή θερμικής ενέργειας στους συμπολίτες. Εμείς θα φτάσουμε μέχρι εκεί που χρειάζεται με πολιτικές λύσεις αυτό να διατηρηθεί και μάλιστα στο βαθμό που απαιτείται. Να είστε καλά, κύριε Κητή, ήδη ευχαριστούμε πολύ. Μόνο να μην χρειαστεί αυτό που λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, να κάνουμε συνέχεια το σταυρό μας. Το σταυρό μας το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δοθούν και λύσεις, μιας και η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απολιγνητοποίηση και όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, πακτολός χρημάτων θα έρθει στην περιοχή και πραγματικά περιμένουμε και πραγματικά θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Αρκεί να μην κρυώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κητήδη. Και εμείς ευχαριστούμε σαν επιχείρηση που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τους συμπολίτες για να λέμε τα θέματα έτσι όπως είναι. Υποχρέωσή μας, η τηλεόραση του ΦΛΑΣ είναι ανοιχτή προς την ενημέρωση των τηλεθεατών. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.